το νοσοκομείο Ζακύνθου, το οποίο κάθε μέρα που περνάει με πρώτα και κύρια ευθύνη της κυβέρνησης διαλύεται καθημερινά άλλο ένα και πιο πολύ. Η μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία από την ίδρυσή του, από την ίδρυση του νοσοκομείου το 2012, είναι πλήρως εξοπλισμένη με 5 κλίνες, αλλά ουδέποτε λειτουργήσε ούτε μία ώρα. Προχθές πέθαναν μαρτυρικά, θα έλεγα, 3 συνάνθρωποι μας. Διασωληνωμένοι επί 15 μέρες, ψάχνοντας να βρούνε κρεβάτι εντατικής όπου της Ελλάδας. Σε λίστα αναμονής 30 ατόμων. Και επειδή εδώ στη Ζάκυνθο μιλάμε, αναδεικνύουμε αυτό το γεγονός. Είναι όμως σίγουρο ότι μπορεί και άλλοι συνάνθρωποι μας να χάσουν τη ζωή τους και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Δεν αρκεί όμως και δεν φτάνει μέχρι εκεί η κατάσταση. Τη Δευτέρα έκλεισε και παιδιατρική κλινική. Σήμερα στη συγκέντρωσή μας βρίσκονται παιδάκια παρά τις αντίξωες θετικές συνθήκες. Σήμερα παλεύουμε για τα δικά μας τα παιδιά, για τα παιδάκια που είναι εδώ πέρα, για τα εγγόνια μας, για τα παιδάκια που θα έρθουν αύριο. Δεν μας αξίζει αυτή η ζωή. Δεν μπορούμε το 2019 να συζητάμε ότι δεν υπάρχει γιατρός στην παιδιατρική κλινική. Δεν μπορούμε να συζητάμε ότι το 2019 δεν λειτουργεί ούτε ένα κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και να κάνουμε και μία αφαίρεση. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κακοκαιρία. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν μποφόρ. Η μεταφορά ενός διασωληνωμένου βαριά ασθενούς από τη Ζάκυνθο είναι μία μισή ώρα στην καλύτερη των περιπτώσεων με το καράβι και άλλη μία ώρα μέχρι να φτάσει με μία μισή στην Πάτρα. Δηλαδή συζητάμε για 3 ώρες. Είναι και οι γιατροί εδώ πέρα οι οποίοι καλύτερα μπορούν να σας πούνε τι αυτό σημαίνει για έναν ασθενή. Βάλτε λοιπόν τις κακές καιρικές συνθήκες. Βάλτε ότι δεν υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ξαναπαναλαμβάνω με ξεκάθαρη ευθύνη της κυβέρνησης. Συζητάμε ότι θα έχουμε νεκρούς. Η συζήτησή μας και το σημερινό συλληλαλητήριο έχει ακριβώς να αναδείξει αυτό. Δεν πάει άλλο. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή. Δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας το 2019 να μην έχουν παιδιατρική κλινική. Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχει μονάχα ένα ασθενοφόρο για ολόκληρη τη Ζάκυνθο, που αντιλαμβάνεστε και αυτό πόσο σοβαρό είναι. Τα αιτήματα της σημερινής συγκέντρωσης είναι απλά και ξεκάθαρα. Δεν πάει άλλο με τα μνημόνια τους. Δεν πάει άλλο με την υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων. Ζητάμε πλήρη στελέχωση και των 5 κλινών της μονάδας εντατικής θεραπείας. Ζητάμε από αύριο κιόλας να λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας. Ζητάμε από αύριο κιόλας να λειτουργήσει η παιδιατρική κλινική με γιατρούς πλήρως εξοπλισμένοι όπως αρμόζει σε όλους αυτούς εδώ πέρα και στα παιδιά μας που παρευρίσκονται σήμερα και υπάρχουν και στη συγκέντρωσή μας αλλά και σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Δεν πρέπει το 2019 να πεθαίνουν άλλοι άνθρωποι περιμένοντας την αναμονή είτε μια εντατική είτε στην παιδιατρική κλινική. Απαιτούμε αύριο να στελεχωθεί το ΕΚΑΒ στη Ζάκυνθο και να υπάρχουν ασθενοφόρα. Αυτά είναι τα αιτήματα της συγκέντρωσης. Χρήματα για να τα δίνουν δεξιά και αριστερά σε διάφορους κεφαλαιούχους και στο ίδιο τον ΝΑΤΟ έχουν. Ας πάρουν λοιπόν από εκεί τα χρήματα και ας τα
κοινωνία. Η ίδια λογική κατάσταση υπάρχει και στα σχολεία μας, που απολύονται οι γνωστοί καθηγητές, 80.000 λέει, καθηγητές αναπληρωτές, επί 10 χρόνια αναπληρωτές. Προτεραιότητά τους ήταν να φτιάξουν, παραδείγματος χάρη, τα μνημεία των στροφαδιών, αλλά το σχολείο το πρώτο πρέπει να έρθει σε 10 τη μοίρα, μέχρι να πέσει. Εμείς λοιπόν βελέμε ότι η κύρια ανάγκη είναι να λειτουργήσει το νοσοκομείο και το σχολείο. Η σημερινή συγκέντρωση, όπως και η συγκέντρωση της Τετάρτης, δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Τη Δευτέρα, στο Εργατικό Κέντρο, θα γίνει σύσκεψη των σωματείων και των φορέων οι οποίοι συμμετέχουν. Θα προχωρήσουμε σε νέες κινητοποιήσεις, ακόμα και σε κατάληψη εδώ της περιφέρειας, και θα πάμε σε νέα μαζική συγκέντρωση που θα ανακοινωθεί στη Ζάκυνθο και με προοπτική να κατέβουμε στην Αθήνα στο γραφείο του Υπουργού, με σκοπό στο γραφείο του Υπουργού Υγείας, με σκοπό να ανοίξει μόνο κατατικής θεραπείας, να λειτουργήσει πλήρως η παιδιατρική κλινική. Δεν πάει άλλο. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής συγκέντρωσης. Δεν θα πεθάνει άλλος Ζακυνθινός, άλλος μετανάστης, άλλος τουρίστας που ζει εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν θα το επιτρέψουμε.